Πάμε να καλημερίσουμε, να δούμε τι γίνεται, παιδιά, με τον τουρισμό. Τον κύριο Δημήτρη Τριφωνόπουλο, πρώην Γεωργικό Γραμματέα του ΕΟΤ και ξενοδόχο στη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Μπουγιουκλή. Μπουγιακλή, μα συγχωρείτε. Γενικό Διευθυντή Ασφάλισης του ΑΕΔ για τον κοινωνικό τουρισμό. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Τριφωνόπουλε, πώς πάνε τα πράγματα? Τα πράγματα μέχρι στιγμής πάνε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Με βάση την πρόοδο των κρατήσεων και με βάση τα έσοδα που έχουμε μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν ότι θα είναι μια χρονιά που ίσως αποδειχθεί και χρονιά ρεκόρ. Mm-hmm. Η πρώτη μετά από πολλά χρόνια, καλύτερη του 2019. Χρονιά μπορείς, ρεκόρ, δηλαδή, μακάρι. Να περάσουμε και το 19 σε έσοδα ή σε αφίξεις? Γιατί είναι δύο διαφορετικά μεγέθη αυτά. Σωστά, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Παυρόπουλε. Είναι σε επίπεδο κρατήσεων ανέφερα, όσο και σε επίπεδο εσόδων κινούμαστε, το οποίο το δεύτερο, αν θέλετε, μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να μάθει να στοχεύει περισσότερο τα έσοδα και όχι μόνο τον αριθμό, τον πληθυσμό των τουριστών. Άρρωστε, είμαστε μια χώρα με μικρό σχετικά μέγεθος, άρα μας ενδιαφέρει πολύ η ποιότητα της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών στους επισκέπτες της χώρας μας, ώστε αυτοί να γίνουν repeaters, να γίνουν δηλαδή επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες της χώρας μας. Επειδή θα πάμε βεβαίως, και στον... Ναι. Βεβαίως υπάρχουν και οι απειλές που αναφερθήκατε και στην εκπομπή σας νωρίτερα, το όλη περιρρήγουσα ατμόσφαιρα. Το θετικό είναι ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ακόμα δεν έχει επηρεάσει τη διάθεση των ταξιδιωτών να πραγματοποιήσουν διεθνή ταξίδια, και αυτό είναι θετικό, αρκεί βεβαίως αυτό να μην συνεχιστεί επί μακρόν. Και το δεύτερο είναι ότι βεβαίως έχουμε και τις απειλές στην καθημερινή, στην οικονομία, μιλάμε για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, και βεβαίως όλα αυτά ασκούν πιέσεις στο μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό, το οποίο ενδεχομένως το μπάτζετ του να συρρυκνωθεί όσον αφορά την διάθεση ποσού που θα διαθέσει και διακοπές. Και σε αυτό ήθελα να σταθούμε, κύριε Τριφωνόπουλε. Αν έχετε στοιχεία να μας πείτε, εάν οι Έλληνες ταξιδεύουν φέτος. Τα στοιχεία των... οι Έλληνες καταρχήν προτιμούν Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πού αλλού να πάμε τώρα τέτοιος τόπος, τέτοια ευλογία? Το λέτε πολύ σωστά. Με αυτό δεδομένο, βεβαίως και οι Έλληνες έχουμε υποστεί τις συνέπειες της ακρίβειας στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί και εμείς μέρος της Ευρώπης είμαστε. Συνεπώς, όλο αυτό που ταλανίζει την Ευρώπη δεν θα μπορούσε να πείσει απ' έξω από την Ελλάδα. Βλέπουμε τους λογαριασμούς ρεύματος, βλέπουμε να μετακυλείται το κόστος ενέργειας στην καθημερινότητά μας, τα κόστη του σούπερ μάρκετ. Αποτέλεσμα είναι ότι όλο αυτό θα μειώσει και το ελληνικό μπάτζετ των διακοπών. Ωστόσο, θα πούμε ότι ο Έλληνας επισκέπτεται πάρα πολύ την ιδιαίτερη πατρίδα του, που συνήθως είναι μια περιοχή κοντά στη θάλασσα. Απολαμβάνει δηλαδή διακοπές στον χώρο που ουσιαστικά απολαμβάνει ένα καλύτερο μέσο έξοδο, γιατί διαμένει συνήθως σε κατοικία την οποία διαθέτει στην Ελλάδα, ή το πατρικό του, ή και μετά συνδυάζει με κάποιες ολιγοήμερες διακοπές σε κάποιο παρατηρητικό κέντρο ή σε κάποιο ξενοδοχείο ανάλογα στην ισχυωτική, στην υπηρετική Ελλάδα. Το πρωί τα λέγαμε και έλεγε ότι είχε μια έρευνα. Βέβαια, ότι πολλοί κόσμος θα πάει σε σπίτια φίλων ή στο χωριό. Κύριε Τριφωνόπουλε, κύριε Μπουγιακλή, ερχόμαστε αμέσως. Όμως, επειδή ο κύριος Τριφωνόπουλος έχει περάσει από τον ΕΟΤ, ναι, ως Γενικός Γραμματέας, να τον ρωτήσω. Έχει σημασία να μας πείτε την εκτίμησή σας για όλη αυτή την ιστορία με το Turk Aegean. Εάν μας κάνει ζημιά, αν έπρεπε να το προλάβουμε, και μάλιστα έχει πάρει και διαστάσεις, γιατί χθες ο κύριος Γεωργιάδης διέταξε την διενέργεια για το πώς ξέφυγε η ιστορία αυτή κτλ. Το θέμα είναι να μην δώσουμε διαστάσεις σε κάτι που μπορεί να τραυματίσει, αν θέλετε, ή να μην κάνουμε κακό οι ίδιοι στον τουρισμό της χώρας μας. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα και να αποδειχθεί στην πράξη τι ακριβώς έχει πραγματοποιηθεί, τι έχει διενεργηθεί. Βεβαίως είναι ένα γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους, είναι ένα γεγονός που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και με ισχυρή απάντηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Να πάμε Μάλιστα. και στον κύριο Μπουγιακλή, διότι είναι αυτό που λέμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές, δυσκολεύονται. Και πολλοί μας έχουν στείλει και μηνύματα ότι έχουν ακυρώσει, έχουν αναβάλει τις διακοπές τους, καθώς δεν ξέρουν πού θα οδηγηθεί η ενεργειακή και κρίση ακρίβειας που βιώνουμε.
Ξεκινούν όμως. Πολλοί κόσμο που δεν είχαν κάνει αίτηση για κοινωνικό τουρισμό φέτος να κάνει αίτηση. Ναι, και εγώ αυτό. Και αυτό προφανώς είναι κάτι απολύτως ενδεικτικό. Αναγκαίο. Και αναγκαίο γιατί θέλουμε να πάμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, είμαστε στην Ελλάδα σε αυτόν τον παράδεισο και να μην μπορείς έστω για λίγες ημέρες να πάρεις την οικογένειά σου και να πάτε στη θάλασσα. Να μας πείτε λοιπόν πότε θα βγουν τα αποτελέσματα των αιτήσεων και τι εικόνα έχετε. Φέτος που είναι η ένατη συνεχόμενη χρονιά που λειτουργεί το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του πρώην ΟΑΕΔ της σημερινής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σημειώθηκε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Είχαμε πάνω από 530.000 αιτήσεις δικαιούχων που κουβαλάνε μαζί τους και ουσιαστικά ενδιαφέρουν από τους ωφελούμενούς τους και για 300.000 επιταγές έχουμε ένα συνολικό ενδιαφέρον πάνω από 965.000. Επιτρία. Ουσιαστικά είναι επιτρία. Επιτρία. Έχει αυτό ενδιαφέρον και με συγχωρείτε κύριε Μπουγιακλή, εάν έχετε να μας δώσετε στοιχεία και για άλλες χρονιές. Αν δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εμείς αποτυπώνεται και στα στατιστικά. Και μάλιστα η χρονιά που έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε είναι το 19. Ναι. Ναι. Πέρυσι είχαμε 690.000, ουσιαστικά περίπου 300.000 λιγότερες. Mm-hmm. Το 2019 είχαμε 720.000. Mm-hmm. Το 2022 έχουμε 966.000. Mm. Πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής. Εδώ ο κόσμος πραγματικά θέλει να κάνει διακοπές και να κάνει διακοπές ποιοτικές και ταυτόχρονα χωρίς κόστος μεγάλο. Γι' αυτό έχουμε επιδοτήσει, έχουμε αύξηση της επιδότησης των τουριστικών καταλυμάτων, αύξηση της επιδότησης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, μείωση ουσιαστικά της ιδιωτικής συμμετοχής που ειδικά για τη Βόρεια Εύβοια, τη Σάμο, τα νησιά Λέσβο, Χίο, Κο, Λέρο και τον νομό Εύρου η συμμετοχή είναι μηδενική και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων είναι από 1 έως 12 για τη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο, από 1 έως 10 για τα υπόλοιπα νησιά και τον νομό Εύρου. Και για την επικράτεια είναι από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις και οι τιμές επιδότησης είναι με πρωινό. Η ιδιωτική συμμετοχή πολύ μικρή, θεωρώ ότι όσοι αποφασίσουν θα έχουν πάρει μια ωφέλεια από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ναι. Για αυτούς τους ξεχωριστούς προορισμούς, Εύβοια, Σάμο, ναι, Μυτιλίνη, Εύρο, πόσο έντονο είναι το ενδιαφέρον? Κυρίως μέχρι πέρυσι ανασταλτικός παράγοντας ήταν η απόσταση και ενδεχομένως η επιβάρηση στα ακτοπλοϊκά. Φέτος η επιβάρηση στα ακτοπλοϊκά για τους κοινούς ουσιαστικά ωφελούμενους είναι το 30%, για τους πολύτεκνους το 25% και για τα αμαία μηδενική συμμετοχή, δωρεάν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση της επιδότησης στα καταλύματα και την αύξηση των ημερών διανυκτέρευσης θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος στο πρόγραμμα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Μακάρι να μπορέσουν όλοι να εξυπηρετηθούν. Τα αποτελέσματα που μου είπατε και ήταν το πρώτο ερώτημά σας, θεωρώ ότι εντός της εβδομάδας που μας έρχεται, της επόμενης, θα έχουμε πάρει τα στοιχεία από ΑΔΕ, ΙΔΙΚΑ και τον ΙΕΦΚΑ και θα βγάλουμε τους προσωρινούς πίνακες. Μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων ακολουθούν 3 μέρες η υποβολή των εστάσεων. Θεωρώ ότι μέχρι τα 15 περίπου Ιουλίου θα έχουν βγει και τα οριστικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να προγραμματίσουν τις διακοπές τους. Το πρόγραμμα αυτό αρχίζει από 1η Αυγούστου του 2022 και λήγει 31 Ιουλίου του 2023. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Μέχρι 31 Ιουλίου ισχύει το περσινό πρόγραμμα. Άρα όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει επιταγές του περσινού προγράμματος που ήταν από 1 Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές και να κάνουν διακοπές
φέτος με το περσινό πρόγραμμα. Μάλιστα. Γι' αυτό ουσιαστικά θα έχουμε 300.000 φέτος, 300.000 πέρυσι, είναι περίπου 600.000 προσφυγικές. Πότε αφιπηρετείτε, κύριε Μπουγιακλή? Σήμερα. Τελευταία μέρα στην υπηρεσία. Μετά από πόσα χρόνια. 39 χρόνια, 2 μήνες και 3 μέρες, από τα οποία 17 ολόκληρα χρόνια στη θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης από το 2005 μέχρι σήμερα. Και τι αποχαιρετιστήριο θα σας κάνουν οι συνάδελφοι? Μου κάνανε ήδη χθες. Σας κάνανε. Ήταν η αμοιβή. Η αμοιβή είναι αυτή και η τιμή. Και πώς θα περάσετε τη μέρα αύριο που δεν θα πάτε στο γραφείο? Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Δεν είπα. Δεν είπα αυτό. Εντάξει. Όμως... Συνήθεια τώρα της εργασίας δεν είναι και εύκολο πράγμα μετά ξαφνικά να σταματά. Είναι αυτή η ρουτίνα, η γλυκιά και κουραστική, κοπιαστική ρουτίνα της εργασίας κάθε μέρα που σηκώνεσαι και λες ότι έχω μια αποστολή. Αυτή είναι η ζωή μου εμένα, η μισή μου μέρα στον χώρο της εργασίας μου, αυτό που ξέρω καλά να κάνω, να προσφέρω το καλύτερο που μπορώ. Δύσκολες μέρες, εύκολες μέρες, αλλά αυτή είναι η ζωή μου. Πώς? Είναι δεύτερη οικογένεια, είναι δεύτερη ζωή, αλλά έχω να καταθέσω μία μαρτυρία. Ο ΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης τώρα, είναι αγαπησιάρικη υπηρεσία. Ναι. Γιατί απευθύνεται στον αδύναμο. Ναι, ναι. Ο άνεργος, ο εργαζόμενος θέλει την προστασία. Και θεωρώ ότι αυτοί που δουλεύουν σε μία τέτοια υπηρεσία με έντονο κοινωνικό πρόσημο γίνονται καλύτεροι άνθρωποι στο τέλος. Σας ευχόμαστε κάθε καλό. Καλή ξεκούραση, κύριε Μπουγιακλή. Κύριε Τριφωνόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα όπως τα περιγράφεται και ο κύριος Τριφωνόπουλος και ο κύριος Μπουγιακλής. Είναι η βαριά βιομηχανία του τόπου και την έχουμε ανάγκη να υπεραποδώσει, ειδικά φέτος που τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι, πιεστικά.